Κάνω μια ενημέρωση στο κοινό του νησίου και το νησίου μας γενικότερα με τις δραστηριότητες και τις δράσεις που έχει αντιπεριφέρεια πρόθεσης των προϊόντων του Βορείου Αιγαίου. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε συμμετάσχει σε 7 δράσεις, σε 7 διαφορετικές εκθέσεις με διαφορετικά περιεχόμενα. Πιστεύω ότι πάνε καλά τα πράγματα και βέβαια εκτός του καλού, όπως λέγεται, είναι το καλύτερο και προσπαθούμε πάντοτε να γίνουν ακόμα καλύτερα. Η τελευταία έκθεση ήταν στη Ρουμανία, όπου έγινε στις 15 Μαΐου, τώρα δηλαδή, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα προϊόντα μας, η γαστρονομία μας και ο τρόπος που παρουσιάζεται ουσιαστικά η κουζίνα του Βορείου Αιγαίου στην Ρουμανία και η σχέση που έχουμε με την Ελλάδα, αλλά γενικότερα με τον τρόπο που θέλουμε και να συσφίξουμε τη σχέση μας. Πρέπει να πω ότι συμμετείχαν και άλλες δύο περιφέρειες. Σε αυτή την έκθεση έγινε υπό την αιγίδα του ΕΟΤ της Ρουμανίας και της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Ρουμανία. Είμαστε ικανοποιημένοι πλήρως. Έγιναν δράσεις, όπως είπα, γαστρονομικές, οι οποίες αναδείχθηκαν οι κουζίνες και των ξέχωρα των νησιών μας και φυσικά και τα πιάτα τα οποία ήταν τα αντιπροσωπευτικά. Πρέπει να πω ότι υπήρχαν περίπου, γίναμε και λίγο κοντά στον αριθμό 55-53, συγγνώμη, επιχειρήσεις. Είναι κάτι το οποίο μας ικανοποίησε και βοηθάει πάρα πολύ, εκτός από το γεγονός της πρόοδης των προϊόντων, αλλά και τον τουρισμό μας. Υπήρξαν πάρα πολλοί bloggers, υπήρξαν δημοσιογράφοι, έγινε μια σημαντική εκδήλωση λοιπόν και ελπίζουμε ότι θα έχει ακόμα περισσότερο, γιατί προσδοκούμε και προσβλέπουμε στην Ρουμανία και στον τουρισμό που έρχεται από την Ρουμανία και ιδιαίτερα και η Λέζος, η οποία έχει και τσάρτα από τη Ρουμανία. Άρα θα προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο. Πρέπει να πω οι εκθέσεις οι οποίες έγιναν μέχρι τώρα επιγραμματικά για να ξέρει και ο κόσμος ήταν στις 3 με 5 Φεβρουαρίου ήταν η Expo Trof στην Αθήνα, όπου παρουσιάσαμε τους ισομεθέτες που είναι σημαντικές για μας και για όλα το Βόρειο Αιγαίο. Πήγαμε στη Foodesco που έγινε στις 9 με 11 Μαρτίου του 2024, που έγινε στο Metropolitan Expo. Υπήρξαν πολλές επιχειρήσεις, παρουσιάστηκαν και είχαμε και εκεί τα γαστρονομικές δράσεις των προϊόντων μας, που έχουν τα θερδέα από τα προϊόντα μας. Επίσης πήγαμε στο Λονδίνο 25 με 27 Μαρτίου, στο Excel Λονδίνου, όπου υπήρχε μια σημαντικότατη έκθεση τροφίμων και ποτών. Υπήρχαν πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν περίπου 10 που ήρθαν και 30 ασυνόδευτα προϊόντα, τα οποία επίσης διαφημίστηκαν. Και συνεχεία πήγαμε στην Κυνηγησία, που είναι μια ιδιαίτερη έκθεση, η οποία έγινε από το Ομοσπονδία των Κυνηγών του Αρχιπελάγους, όπου παρουσιάσαμε επίσης το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιφέρειάς μας. Εκεί παρουσιάσαμε πάλι γαστρονομία. Έγιναν δράσεις περιβαλλοντικές, όπως είπα, η παρατήρηση πουλιών και άλλες. Και φυσικά παρουσιάστηκαν και οι γαστρονομικές και οι διατροφικές συνήθειες στο νησιό μας και η κλήση και η πρόσκληση για να έρθουν να τα δουν. Τέλος, πήγαμε στο Λονδίνο 24 Απριλίου, όπου εκεί μια σημαντική προώθηση των νησιών μας και ιδιαίτερα τη Λέσβου και τη Χιού, γιατί διαφημίστηκαν οι δράσεις που θα γίνουν σχετικά με το φεστιβάλ της Σαφού στη Μυτιλίνη και το φεστιβάλ το οποίο θα κάνουμε εμείς το καλοκαίρι εδώ και οι συνεχείς δράσεις που γίνονται. Επίσης υπήρχαν γαστρονομικές δράσεις και διάφορο προβολή των προϊόντων, όπου και υπήρξε πάρα πολύ κόσμος ευπλιστικός, υπήρχαν άνθρωποι της Ομογένειας και κυριότατα υπήρχαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και blogger. Και κατέληξα με το έκθεση του Real Estate στην Αθήνα 16-19 Μαΐου, όπου και εκεί η περιφέρεια μας εκμίσθωσε 3 περίπτερα και για την Χίο, Λέσβο, με τη Λίμνο, όπου παρουσιάστηκαν και εκεί οι θέσεις περιφέρειας, μίλησαν οι μεσίτες και κάλεσαν τον κόσμο να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα και στα νησιά μας κυριότατα. Πιστεύω ότι και εκεί ήταν κάτι χρήσιμο. Κάνουμε λοιπόν σημαντικές στοχευμένες κινήσεις και για τα νησιά, σε συνεργασία βέβαια με το τουριστικό προϊόν.